Γεια σας φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο Tech It. Είμαι ο Leone.gr και αυτό είναι το επεισόδιο 8. Αν και άργησε λίγο, επιτέλους ανέβηκε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε γρήγορα, μην καθυστερούμε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με κάτι που λέγεται Quarry, που στην ουσία θα κάνει ανασκαφή για μας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, στο προηγούμενο επεισόδιο είχα ξεκινήσει να σκάβω ένα δωμάτιο εκεί πίσω. Το τελείωσα και έφτιαξα και μια κατασκευή, θα τη δούμε σε λίγο, η οποία εκμεταλλεύεται, όπως είχα πει, ένα bug, όχι ακριβώς bug του παιχνιδιού, το γεγονός ότι αν βάλεις ένα κόκαλο στο... Τι γίνεται εδώ? Okay. Το γεγονός ότι αν βάλεις ένα κόκαλο μέσα σε ένα macerator που σου δίνει 5 bone meal αντί για 2 και ότι το κόκαλο, μισό λεπτάκι, το κόκαλο, μάλλον όχι αντί για 2, αντί για 3 που σου δίνει το κόκαλο το ίδιο. Οπότε στην ουσία κάνουμε μια λούπα εδώ πέρα με τα macerator μας στα energy condenser μας, αν τα λέω σωστά, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Και τα υπόλοιπα 2 που περισσεύουν, βασικά από τα 5 που γίνονται στο macerator, τα 3 επιστρέφουν πίσω για να ξαναγίνουν κόκαλο και να ξαναεπιστρέψουν στο σύστημα, και τα 2 που περισσεύουν από κάθε bone έρχονται σε αυτό το chest και γίνονται διαμάντια, όπως βλέπετε έχω μαζέψει αρκετά μέχρι τώρα. Το προς το παρόν έχει σταματήσει το σύστημα γιατί κατά πάσα πιθανότητα μας τέλειωσε το κάρβουνο, το ρεύμα εδώ. Α ναι, έφτιαξα λίγο το χώρο, το δωμάτιο ενέργειας, έβαλα ακόμη μερικά generators. Τα διακόσμησα λίγο. Το bad box μας είναι εδώ πέρα πίσω. Τα καλώδια φεύγουν από κάτω σε όλα μας τα μηχανήματα και εδώ και στο άλλο δωμάτιο. Ένας φίλος γράφει στα σχόλια ότι γιατί δεν έχω φτιάξει ακόμα MFE. Θα φτάσουμε και εκεί, θα φτιάξουμε και το MFE και το MFSU, μην βιάζεστε. Δεν θυμάμαι αν το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει εξηγήσει πώς γίνεται. Αυτό είναι στην ουσία ένας φορτιστής για τα μηχανήματα που λειτουργούν με ρεύμα, όπως το τρυπάνι μας εδώ. Φτιάχνεται πολύ απλά, τοποθετώντας, αν δεν πρέπει να έχουμε copper καλώδια, ας πάρουμε μερικά, ας πάρουμε ένα εδώ, το κάνουμε condense, ας πάρουμε ένα διαμάντι. Βασικά, ας τα πάρουμε όλα, θα τα χρειαστούμε ούτως ή άλλως. Εδώ. Okay. Το εξής μηχάνημα φορτιστής φτιάχνεται ως εξής. Βάζοντας 5 ξύλα σε αυτό εδώ πέρα το, σε αυτή τη μορφή, σαν να φτιάχνετε βάρκα στην ουσία, και 3 καλώδια από copper cable, από copper, φτιάχνονται κάπως έτσι σε αυτή τη μορφή, και έχετε το φορτιστή σας. Υπάρχουν και οι πιο δυνατοί φορτιστές, οι MK2 και MK3, το οποίο προσωπικά δεν βρίσκω λόγο να τους φτιάξω προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές, απλά φορτίζουν πιο γρήγορα τα αντικείμενά σας, και από την ώρα που εγώ δεν χρησιμοποιώ ούτως ή άλλως πολλά πολλά εργαλεία με ρεύμα, προς το παρόν τουλάχιστον δεν χρειάζεται να τα φορτίζω και γρήγορα. Και ας ξεκινήσουμε με το Quarry. Όσον αφορά για αυτό το μηχάνημα, για αυτή την κατασκευή, ας πω βασικά ακόμη λίγο δύο λόγια. Όπως βλέπετε έχω διαχωρίσει εδώ πέρα τα 3 bone meal που θα έρχονται από εδώ. Θα κατεβαίνουν προς το μαύρο, δηλαδή ξανά πίσω. Τα 2 πηγαίνουν προς το κόκκινο, το οποίο κόκκινο γίνεται διαμάντια εκεί. Και το άσπρο, το οποίο είναι πάει προς τα πάνω για να μπει στο σύστημα ξανά, το κόκαλο. Εδώ διαχωρίζω
τα κόκαλα πηγαίνουν μόνο προς το μαύρο και προς το κίτρινο, δηλαδή προς το εδώ και προς το εδώ, δεν πηγαίνει κανένα προς το πράσινο. Και όσα έρχονται πάνε ένα από εδώ, ένα από εκεί. Δεν είναι τυχαία η σειρά που πηγαίνουν, διανέμονται κάπως έτσι. Εδώ όπως βλέπετε έχω βάλει τα κόκαλα να πηγαίνουν προς το μαύρο, δηλαδή στο macerator μου. Τα bone meal προς το άσπρο, δηλαδή προς τα πάνω και να φεύγουν προς τα εδώ. Και το μήλο βρίσκεται στο κίτρινο για να μην πηγαίνει στην ουσία τίποτα προς το κίτρινο, γιατί μόνο τα μήλα περνάνε από εδώ. Αυτά πάνω κάτω. Νομίζω ότι είχα εξηγήσει τις λειτουργίες των υπόλοιπων σωληνών. Τα κάλυψα. Οπότε ας ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το κουόρι που εξήγησα, που ανέφερα πιο πριν. Το κουόρι θα χρειαστούμε αρκετά διαμάντια για το κουόρι. Θα χρειαστούμε επίσης αρκετό σίδερο, χρυσό. Θα χρειαστούμε πολύ πράγμα γενικότερα. Τα μελά δεν τα χρειαζόμαστε. Το κόπερ επίσης όχι. Αυτό όχι. Το χρυσό ακόμα. Ένα ακόμη θα χρειαστούμε. Βασικά χρειαζόμαστε μισό λεπτάκι 16 χρυσά και 8 διαμάντια για το μηχάνημα αυτό καθ' αυτό. Επίσης θα χρειαστούμε 3, έχουμε pickaxe εδώ, έχουμε διαμαντένιο pickaxe, οπότε δεν χρειαστούμε 3. Χρειαζόμαστε pickaxe το οποίο είναι αχρησιμοποιητό, οπότε αν έχετε φτιάξει μέχρι τώρα το alchemical chest όπως έχω εδώ πέρα και το talisman of repair, είστε καλυμμένοι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το pickaxe και μετά να το γυρίσετε, να το φτιάξετε εδώ πέρα και να το χρησιμοποιήσετε στη συνταγή που θα ακολουθήσει. Οπότε χρειαζόμαστε 8 διαμάντια αν έχετε έτοιμο pickaxe, αν δεν έχετε επιπλέον 3, οπότε σύνολο 11. Θα χρειαστούμε 16 gold, ας κάνουμε μερικά ακόμη. 16 gold, αρκετά σίδερα. Θα δείτε γιατί, και ξύλα για να φτιάξουμε γρανάζια. Επίσης θα χρειαστούμε ένα redstone, αν δεν κάνω λάθος, και μερικές πέτρες τις οποίες... Θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα γρανάζια μας κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι αν έχουμε ξαναφτιάξει γρανάζια, νομίζω. Θα χρειαστούμε 1, 2, 3, 3, 6 διαμάντια, γρανάζια, τα είναι αρκετά, και θα ξεκινήσουμε αναβαθμίζοντάς τα σε πέτρινα όλα, και τα 7. Θα χρειαστούμε μισό λεπτάκι, ας πάρουμε το όπλο μας σε άλλη πόρτα, εδώ είναι ο φίλος μας που να μην εμφανιστεί τίποτα άλλο μαζί σου. Οπ. Και αποκτήσαμε μόλις ένα σιδερένιο κράνος από το ζόμπι. Ωραία. Ας το πετάξουμε και αυτό εδώ μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν. Θα χρειαστούμε τα 2 γρανάζια μας να τα αναβαθμίσουμε σε σιδερένια, κάπως έτσι. Βασικά όχι μόνο τα 2, καλό θα ήταν να το αναβαθμίσετε και τα 7. Πρέπει να καθαρίσω λίγο το χώρο. Και αυτά. Και τα 7, έτοιμα. Βλέπετε, μας πήρε 25 νομίζω σίδερα, 26 εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από αυτά τα 7 θα χρειαστούμε 3 σιδερένια, θα χρειαστούμε όσο έχουμε. Τα υπόλοιπα θα τα αναβαθμίσουμε σε χρυσά. Τα άλλα 4. Θα αφήσουμε τα 2 χρυσά και τα άλλα 2 θα τα κάνουμε διαμαντένια. Όπως βλέπετε χρησιμοποιήσαμε πάρα πολλά resources, πάρα πολλά
διαμάντια, χρυσά, σίδερα. Και τώρα βάζουμε τα δύο διαμαντένια μας γρανάζια κάπως έτσι, στις δύο γωνίες κάτω, τα δύο διαμαντένια στις δύο άκρες, στη μέση. Και τα τρία γρανάζια μας τα σιδερένια σε ένα σχήμα V, κάπως έτσι. Ένα redstone επάνω και ένα pickaxe από κάτω. Και έχουμε αυτό εδώ πέρα που λέγεται quarry. Αυτό εδώ πέρα το quarry, επίσης για να χρησιμοποιήσουμε το quarry δεν είναι απαραίτητο, αλλά το συνιστώ είναι να φτιάξετε μερικά, όχι μερικά, τρία για την ακρίβεια. Μπορείτε και τέσσερα, αλλά τρία είναι αρκετά. Redstone, torch. Και αυτά αμέσως μετά να τα αναβαθμίσετε σε λάπις λαζούλι. Είναι στο μόνο σημείο νομίζω που θα χρειαστούμε λάπις λαζούλι. Πάρουμε μερικά λάπις, τρία βασικά, και ένα το δείγμα. Μην ξεχνάτε να κρατάτε πάντα ένα δείγμα. Ωραία. Και θα βάλουμε το λάπις λαζούλι πάνω από το redstone torch που μας κάνει το landmark. Θα τα χρησιμοποιήσουμε και τα τρία. Ας κοιμηθούμε μια στα γρήγορα. Βασικά, μιας που είναι να κοιμηθούμε, ας μεταφέρουμε και το κρεβάτι μας στον πάνω όροφο. Ας κρατήσουμε και τα δείγματα μας. Βασικά δεν είναι δείγματα, δεν πάνε εδώ, αλλά εδώ. Ωραία. Ας μεταφέρουμε το κρεβάτι μας εδώ πάνω, που θα γίνει η κρεβατοκάμερά μας κάποια στιγμή. Ωραία. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε να βάλουμε το quarry. Προσωπική μου άποψη, μπορείτε να το βάλετε οπουδήποτε. Προσωπική μου άποψη, για να μην χαλάτε την μορφολογία του εδάφους, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι, είναι να το βάλετε υπόγεια. Όχι πολύ βαθιά, βασικά καθόλου βαθιά, αλλά 2-3 τετράγωνα πιο κάτω από το σπίτι σας ή κάπου τέλος πάντων που να μην φαίνεται, να μην είναι εμφανές. Ας βάλουμε τις πανοπλίες μας που μας την πέσουμε. Πάρουμε τα εργαλεία μας. Να ετοιμαστούμε να πάμε λίγο να σκάψουμε, να προετοιμάσουμε το έδαφος. Αυτό, αυτό, αυτό. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Συνεχίζουμε. Ότι αυτό το βουνό είναι ό,τι πρέπει για την κάλυψη που χρειαζόμαστε για το quarry. Θα σκάψουμε λοιπόν εδώ. Ωραία. Σε αυτό το ύψος πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινώντας θα σκάψω λίγο προς το εδώ. Επειδή μου αρέσει να εκμεταλλεύομαι σε πλήρως το κόρι μου, θα σκάψω αρκετά βαθιά. Μπορείτε να σκάψετε μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 62x62. Θα καταλάβετε, κρατήστε το νούμερο, θα το χρειαστείτε αργότερα, θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω, το 62x62. Λοιπόν, αλλά προς το παρόν, για το tutorial και μόνο, θα σκάψω τόσο πολύ για να μην αργήσουμε. Δεν σταματάω το βίντεο γιατί το Fraps παίζει παιχνίδια με μένα και συνέχεια κρασάρι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη τι παίζει. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι αρκετό αυτό. Βάζουμε το ένα landmark εδώ, το άλλο κάπου εδώ, και μόλις το τοποθετήσετε τα δύο θα κάνετε δεξί κλικ στο δεύτερο που βάλατε
και πάτε να βάλετε το τρίτο κάπου εδώ. Μόλις το τοποθετήσετε κάνοντας δεξί κλικ και στο τρίτο, όπως βλέπετε φεύγει προς τα μέσα αυτή η κόκκινη γραμμή και έχει σχηματίσει ένα τετράγωνο. Εδώ, εδώ είναι που λέω το 64x64, 62 μάλλον, π.62, 64 δεν φτάνει το landmark, δεν επικοινωνούν τα δύο μεταξύ τους. Αλλά πιστεύω προς το παρόν αυτό είναι αρκετό. Έχουμε το κόρι, το τοποθετούμε εδώ, ακριβώς δίπλα σε ένα από τα landmark. Μπορούσατε να το βάλετε σε οποιοδήποτε από τα τρία landmark, δεν έχει σημασία. Και τώρα, πώς το βάλουμε να δουλέψει, χρειάζεται ενέργεια. Ενέργεια όμως, όχι ρεύμα. Από το Batbox δεν κάνει. Χρειάζεται ενέργεια από το Industrial, από το Buildcraft. Αυτή η ενέργεια μπορεί να είναι είτε από να παράγεται μάλλον, είτε από πετρέλαιο. Βασικά είναι αυτή η ενέργεια που βγάζουν τα generators αυτά εδώ πέρα, τα engines. Και προς το παρόν, επειδή είμαστε φτωχοί, δεν έχουμε ακόμα πολλά ούτε διαμάντια, πρέπει να βάλω μερικά κάρβουνα για να ξεκινήσει να δουλεύει το μηχάνημά μας. Εδώ στους κινητές. Ένα ακόμη κολπάκι είναι ότι όταν βρίσκεται coal στο... όταν κάνετε ανασκαφές και βρίσκεται coal, έρχεστε, γυρνάτε σπίτι και βάζετε το coal σας στο condenser και μετατρέπετε στην ουσία το coal σε charcoal. Και αυτό το κάνετε για τον εξής λόγο, ότι το coal κοστίζει όσο 4 ή 3 charcoal, οπότε πολλαπλασιάζετε με αυτόν τον τρόπο την ενέργειά σας. Ας βάλουμε μερικά. Ωραία. Και σε λίγο θα ξεκινήσουν να δουλεύουν. Βλέπετε εδώ. Αυτά θα ανέβουν, θα πάνε εδώ πίσω, εδώ θα χωριστούν, θα πάνε 3 προς τα κάτω, 2 προς τα εκεί, μην τα ξαναλέμε. Ας συνεχίσουμε με το κόρι μας, θα χρειαστούμε μερικές μηχανές. Μπορείτε να φτιάξετε, αν έχετε τα resources, να φτιάξετε τις πιο υψηλές μηχανές, είτε steam είτε combustion. Η steam δουλεύει με κάρπουνο και η combustion με καύσιμα, λάβα, πετρέλαιο και άλλο, νομίζω αυτά. Αλλά χρειάζεται και νερό για να πέσει η θερμοκρασία της, και επίσης και αυτές οι δύο, και οι δύο μπορεί να κάνουν έκρηξη και να σας καταστρέψουν το πολυπόθητο κόρι, το οποίο είναι και ακριβό. Τώρα, αυτά εδώ πέρα τα engines, θυμόμαστε πως έχουν γίνει, πως φτιάχνονται. Χρειαζόμαστε πίστον και μερικά γρανάζια, γυαλί, ξύλο, απλά πράγματα. Ας πάμε γρήγορα γρήγορα να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι ένα θα μας φτάσει. Και μισό λεπτάκι να δούμε λίγο τι resources έχουμε για το energy link μας. Χρειαζόμαστε πολύ πράγμα. Χρειαζόμαστε αυτό, το οποίο προς το παρόν δεν έχουμε φτιάξει. Μάλιστα. Το energy link αυτό που κάνει είναι ότι μετατρέπει την ενέργεια από αυτά τα μηχανήματα σε ρεύμα, και από την ώρα που έχουμε ήδη τα generator μας και τα bad box, θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε απευθείας εκεί, κάτι που δεν θα κάνουμε από ό,τι φαίνεται. Ας φτιάξουμε λοιπόν το... τα σίδερα, τα οποία δεν έχουμε. Υπέροχα. Αυτά. Να πω. Κάθε φορά αυτό το πίστον το κάνω λάθος. Ναι, το πέτυχα.
Ωραία. Τρεις μηχανές πιστεύω ότι είναι αρκετές. Τρία πίστων. Οπότε να φτιάξουμε μερικά ξυλάκια ακόμα. Και μερικά γρανάζια ακόμα. Πάμε, θέλουμε τρεις. Οπότε αυτά τα γρανάζια είναι υπέρ αρκετά. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Έτσι. Όπως βλέπετε, έχω ξεχάσει σχεδόν τα πάντα. Λοιπόν, τρία wooden planks. Κάπως έτσι. Έτσι. Έτσι και όχι. Όχι. Αυτό. Ωραία. Ένα, δύο, τρία. Φτιάξουμε και μερικά. Ένα, δύο από αυτά. Και τώρα θα χρειαστούμε cobblestone pipes. Αυτό για να μεταφερθούν τα πάντα. Αυτά. 64 πιστεύω ότι είναι αρκετά. Θα φτάσουμε στο σπίτι. Για να δούμε. Ας τα φέρουμε όλα κάτω. Οπα. Και ας πάμε. Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, τώρα ας βάλουμε το μηχάνημά μας να δουλεύει, γιατί θα του πάρει ώρα να καθαρίσει όλα τα εδώ πέρα. Θα τα σβήσει, δεν θα τα φέρει στο σπίτι, αλλά θα τα σκάψει, θα τα καταστρέψει, θα τα εξαφανίσει και θα αρχίσει να σκάβει μόλις καθαρίσει το χώρο, οπότε αυτό θα πάρει αρκετή ώρα. Οπότε ας βάλουμε τα τρία μας engine σε λειτουργία. Θα πάρει αρκετή ώρα. Λοιπόν, και τώρα από εδώ για να δούμε πως θα γίνει να έρχονται στο σπίτι και πού θα έρχονται αυτά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κατά πάση πιθανότητα πολύ πράγμα. Προς το παρόν το mouth θα βάζουμε εδώ μέσα που χωράει πολύ πράγμα. Αλλά πως θα φτάνει εδώ μέσα? Μάλλον θα μεταφέρουμε ό,τι έχει εδώ. Αυτό. Με λίγα λόγια, ας τα μεταφέρουμε όλα. Ωραία. Νύχτωσε κιόλας. Ας πάμε να κοιμηθούμε στα γρήγορα. Με λίγα λόγια, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, οι σωλήνες θα έρχονται υπογείως, θα μπαίνουν στο σπίτι και θα έρχονται σε αυτό το chest, το οποίο είπαμε θα αδειάσει. Ας τα περάσουμε, θα πετάξουμε όλα μέσα, κρατήσουμε τα τζάμια για... Θα σας πω γιατί. Ας πάρουμε το chest αυτό. Κάπου θα έλεγα εδώ. Μια χαρά. Προσπαθώ. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα λοιπόν. Έτσι. Θα
χαλάσουμε τον ωραίο μας κήπο εδώ, το παρτέρι. Τώρα για το tutorial θα τα αφήσω μόνο σε αυτό το επίπεδο, δεν θα πάω πιο κάτω. Αλλά άμα θέλετε μπορείτε να το πάτε και πιο κάτω εσείς, άμα, όπως σας αρέσει. Όπως βλέπετε έχει ξεκινήσει ήδη να χτίζει, θα χτίσει γύρω γύρω αυτού του είδους του σωλήνα. Μόλις τελειώσει να το χτίζει γύρω γύρω, όπως βλέπετε πάει πολύ αργά, βασανιστικά αργά. Στην ουσία αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, είναι να καθαρίζει γύρω γύρω. Γιατί λαγκάρει τόσο πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Να καθαρίζει τα κομμάτια που το ενοχλούν. Ας φύγουμε από εδώ, γιατί από ό,τι φαίνεται λαγκάρουμε πολύ εξαιτίας του μηχανήματος. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Παιδιά, επιστρέφω σε ένα λεπτάκι. Εκεί. Καλώσουμε το lab. Θα μας καθαρίσουμε λίγο το χώρο. Ξαναλέω, μόνο και μόνο για το tutorial τα κάνω σε εμφανή σημεία. Κατά τα άλλα μ' αρέσει να τα έχω όλα κρυμμένα, να μην φαίνονται οι σωλήνες και αυτά. Λοιπόν, βάζουμε το σωλήνα, έχει σημασία να το βάλετε από επάνω, γιατί ό,τι βγαίνει θα βγαίνει από πάνω. Δεν χρειάζεται να βάλετε ξύλινο σωλήνα για να τραβάει πράγματα έξω, διότι αυτό το μηχάνημα αυτό που κάνει στην ουσία είναι να τα πετάει. Άμα δεν είχαμε σωλήνα δηλαδή, θα τα πετούσε προς τα πάνω και θα σκορπίζονταν όλα τα πράγματα γύρω γύρω. Οπότε άμα βάλετε το σωλήνα κάπως έτσι, θα μπαίνουν στο σωλήνα. Να βάλουμε εδώ. Λοιπόν, μαζέψουμε όλα τα χρώματα. Δεν πετάμε τίποτα. Όλα είναι χρήσιμα στο take it. Ωραία. Λοιπόν, πάλι στη θέση τους. Εξή. Ας καλύψουμε και εδώ αυτή εδώ. Δεν χρειάζεται, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να φαίνεται. Πάει τρομερά αργά όμως και δεν μ' αρέσει. Ελπίζω σύντομα να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πώς θα πάμε από ενέργεια, τίποτα, τίποτα, για να δούμε κανένα διαμάντι. Ωραία, έχουμε δύο. Οπότε ας φτιάξουμε μερικά κάρβουνα. Ελπίζω να έχω κρατήσει κάρβουνα. Και όχι, δεν έχω κρατήσει κάρβουνα πουθενά τίποτα. Α, όχι εδώ. Όπως βλέπετε έχει το charcoal, έχει 32 EMC και το coal 128. Θα μετατρέψω σε coal αυτή τη στιγμή το διαμάντι μας. Από εδώ, εδώ. Coal. Και ας υποθέσουμε ότι πήγαμε για ένα σκαφές και βρήκαμε 64 coal. Ερχόμαστε σπίτι, παίρνουμε το coal μας, βασικά παίρνουμε το charcoal μας. Έχουμε το δείγμα. Πάντα κρατάμε ένα δείγμα, ξαναλέω. Ερχόμαστε στον energy condenser, βάζουμε το charcoal επάνω. Και όπως βλέπετε με κάθε ένα coal μας δίνει 4 charcoal. Κάτι πολύ καλό, γιατί το coal και το charcoal καίγονται για την ίδια ακριβώς ώρα. Οπότε ας τα μετατρέψουμε όλα. Όπως είδατε, με ένα stack από coal φτιάξαμε μπόλικα charcoal. Δεν κράτησα δείγμα, δεν πειράζει. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον ένα charcoal να υπάρχει. Και ας πάμε να βάλουμε τις γεννήτριες μας στο full. Ωραία.
Τρομερό lag. Μισό λεπτό εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τόσο lag. Δουλεύουνε. Αυτά θα μας φτιάξουν περισσότερα διαμάντια. Τα περισσότερα διαμάντια θα τα χρησιμοποιήσουμε αργότερα για να αναβαθμίσουμε το σύστημά μας εδώ. Πάει λίγο πιο γρήγορα. Αυτά για το επεισόδιο αυτό. Χάρηκα που κατάφερε επιτέλους να φτιάξω και το επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, κάντε like. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν και αυτό, κάντε subscribe, εγγραφτείτε από πάνω το κουμπάκι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα είναι σύντομα και όχι σε 2 εβδομάδες όπως έκανε αυτό το επεισόδιο. Γεια σας!